Κάθε μέρα οι αλλαγές γίνονται όλο ένα και πιο ευδιάκριτες. Και πλέον είναι φανερό. Το κλίμα μας αλλάζει και μαζί αλλάζει ο κόσμος. Οι πάγοι λιώνουν. Οι επιφάνειες της θάλασσας αυξάνονται. Το πόσιμο νερό στερεύει. Τα καιρικά φαινόμενα γίνονται εντονότερα και συχνότερα. Δεν αυτές οι αλλαγές δεν σας κίνησαν την προσοχή, τότε προσέξτε τις βαθύτερες και λιγότερο άμεσες συνέπειες. Η υλική παραγωγή συρρυκνώνεται, οι τιμές αυξάνονται και ο αέρας που αναπνέουμε μολύνεται. Τα τρόφιμά μας δηλητηριάζονται. Και τα οποία που αγαπάμε βυθίζονται. Τι μπορούμε να κάνουμε για όλα αυτά? Η κλιματική αλλαγή προκαλείται από τα αέρα του θερμοκηπίου, τα οποία παράγονται από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, από εξατμίσεις σε μεταφορικά μέσα και βιομηχανίες. Λιγότερο ή περισσότερο είμαστε όλοι κομμάτι του προβλήματος. Το θέμα έχει διεθνές διαστάσεις και επομένως πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σε διεθνή κλίμακα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση συντονίζει τις προσπάθειες των μελών της. Τι εννοούμε με αυτό? Στα πλαίσια του Ευρωκοινοβουλίου προτείνονται και κρίνονται νομοσχέδια τα οποία αφορούν όλα τα κράτη-μέλη και τα ζημεύουν νομικά στις αποφάσεις που έχουν πάρθει. Η Πράσινη Συμφωνία το 2021 είναι η πιο πρόσφατη σειρά προτάσεων που έχουν τεθεί. Ως τώρα έχουν εγκριθεί μέτρα όσον αφορά την ενέργεια, όπως να στρεφόμαστε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα ηλεκτρικά οχήματα και στα βιώσιμα καύσιμα, δηλαδή με μηδενικές εκπομπές. Ενισχύουμε την εξοικονόμηση ενέργειας και αυξάνουμε την έκταση δασών, τα οποία απορροφούν τα αέρια του θερμοκηπίου. Και πώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς αυτό στην καθημερινότητά μας? Η αδειοδότηση για εγκατάσταση εξοπλισμού ηλιακής ενέργειας στα σπίτια επιταχύνεται και το ίδιο ισχύει για την αδειοδότηση εργοστασίων παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας. Δημιουργούνται σταθμοί φόρτισης ηλεκτρονικών οχημάτων σε μεγάλες οδικές αρτηρίες και αναπτύσσεται μια αγορά για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μειώνονται οι φορείς στον τομέα της ενέργειας και φορολογούνται περισσότερο τα προϊόντα από βιομηχανίες που στηρίζονται σε άνθρακα. Σταματάει η ασυλία των αεροπορικών γραμμών όσον αφορά τα μη ανανεώσιμα καύσιμα. Αλλά δεν σταματάει εκεί. Οι έρευνες συνεχίζονται στις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, στα καύσιμα και στις μεθόδους αντιμετώπισης. Δεν είναι άλλωστε δυνατόν να καλυφθεί κάθε επιφάνεια με νεμογεννήτριες και ηλιακά πάνελ. Είναι όμως δυνατόν χρησιμοποιώντας το οδικό δίκτυο, διατηρώντας την χρηστικότητά του. Είναι δυνατόν να ενισχύσουμε ομάδες οι οποίες δυσκολεύονται να βρουν εργασία, προτιμώντας τους για το χειρονακτικό κομμάτι της δουλειάς. Είναι δυνατόν να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους μέσα από προγράμματα σαν και αυτό. Να θυμηθούμε πως δεν είμαστε μόνο μέρος του προβλήματος, αλλά και μέρος της λύσης.